Όποτε έρχομαι στην Αλεξανδρούπολη, πάντα επιδιώκω να κάνουμε ένα follow-up. Και κάθε φορά οι συνεργάτες μου από τη Νέα Δημοκρατία μου εμπλουτίζουν τις επισκέψεις με νέες επιχειρήσεις. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ρόλο και την αξία της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου. Και κοιτάζοντας λίγο τα αρχεία μου σε αυτές τις επισκέψεις και συναντήσεις οποίες κάνω στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βλέπω ότι έχω πολλή δουλειά εδώ πέρα. Και χαίρομαι γιατί αυτή η δουλειά τους τελευταίους 10 μήνες έχει οριμάσει σημαντικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για το έχουμε έπνευση. Είμαι ειλικρινής, είναι λίγο έκπληξη που μου είπε πάμε πίσω να δεις και τους εργαζόμενους. Εγώ εδώ σε αυτήν την εταιρεία έρχομαι συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια γιατί θέλω να βλέπω και τα προβλήματα αλλά και την πορεία μιας εταιρείας. Και έχω ένα μειονέκτημα, είμαι πολύ ειλικρινής μαζί τους. Η επιχειρηματικότητα πρέπει να παίρνει, αλλά θα πρέπει και να δίνει. Από εμάς τι προσδοκίες είχε, εύλογα, το 2019, όταν είχα έρθει με την προηγούμενη ιδιότητά μου, μου λέγαν με αυτούς τους φόρους εμείς δεν μπορούμε να επενδύσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε κόσμο, κάντε κάτι με τους φόρους. Και μειώσαμε σημαντικά τους φόρους και στα φυσικά πρόσωπα και στα νομικά πρόσωπα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Μειώσαμε ασφαλιστικές φορές και προβήκαμε και σε μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε όσο μπορούμε την επιχειρηματικότητα. Αυτό νομίζω ότι είχε ένα θετικό αντίκτυπο, κοιτάζοντας τα οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων ετών. Βεβαίως, η επιχειρηματικότητα θα πρέπει αυτό να το επιστρέφει εν μέρη στην κοινωνία, διπλά. Πρώτα απ' όλα απέναντι στους εργαζόμενους, προσλαμβάνοντας και πληρώνοντας ικανοποιητικά τους εργαζόμενους, και δεύτερον, προβαίνοντας σε πράξεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δηλαδή ανταποδίδοντας στην κοινωνία μέρισμα από αυτό που κερδίζει η ίδια με την επιχειρηματικότητά της. Νομίζω, και η εικόνα αυτή μάλλον είναι η αληθής, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και σχέση επιχειρηματικότητας και εργαζομένων. Εγώ έχω μια καινούργια ιδιότητα, την ιδιότητα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, και έχω πάρα πολλή δουλειά να κάνω στην Αλεξανδρούπολη. Έχω να κάνω σημαντική δουλειά μέχρι το τέλος του 25 στο λιμάνι σας. Έχω να παραδώσω τον περιφερειακό δρόμο της Αλεξανδρούπολης μέχρι το τέλος του 25. Τον Οκτώβριο φέτος θα παραδώσουμε το μισό δρόμο μέχρι την δεύτερη γέφυρα, εκεί που αν δεν με πατάει η μνήμη μου υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ στην αριστερή πλευρά. Μέχρι εκεί θα παραδοθεί. Έχουμε να κάνουμε την συντήρηση της Εγνατίας Οδού, γιατί κάναμε τον δρόμο, αλλά χρειάζεται συντήρηση, και θα κάνουμε και σημαντικές παρεμβάσεις στο σιδηρόδρομο από την Αλεξανδρούπολη προς το Ερμένιο για να βοηθήσουμε την πρόσβαση προς τη Βουλγαρία. Εγώ κλείνω με το εξής. Με βάση αυτά που διαβάζω, αυτά που βλέπω και αυτά που ζω εντός και εκτός Ελλάδος παρουσία και του Πρωθυπουργού, η Αλεξανδρούπολη είναι μία από τις πιο κρίσιμες πόλεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Εδώ γίνουν και θα γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις. Οφείλουμε να στηρίξουμε την περιοχή, αλλά είστε σε έναν τόπο που σίγουρα την επόμενη πενταετία θα αναπτυχθεί περισσότερο. Άρα εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό που εσείς κάνετε για την επιχείρηση και κατά συνέπεια είναι η επιχείρηση για τη χώρα. Γιατί τελικά η ζωή έχει να κάνει με την εργασία και με την ποιότητα και την ευημερία των πολιτών. Είχα την ευκαιρία πρόσφατα να δω πολλούς από εσάς κατά τη διάρκεια της ημέρας της εορτής της πόλεως, γνώρισα ακόμα περισσότερους ανθρώπους, είδα την καθημερινότητά σας. Θα συνεχίσω τώρα να πάω στο λιμάνι, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που εσείς κάνετε, γιατί χωρίς ένα ικανό ανθρώπινο κεφάλαιο, ούτε η επιχείρηση πάει μπροστά, ούτε προφανώς η χώρα.